Αν άκουσα τον κύριο Καραθανασόπουλο, αναφέρθηκε στον κοινωνικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ που είπε ότι το δημοψήφισμα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ναι σε προτάσεις που έχουν παρουσιαστεί κατά τη διαπραγμάτευση από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Το δημοψήφισμα, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει ένα ερώτημα, ναι ή όχι, στο τελεσίδιο των πιστωτών. Και προφανώς το αποτέλεσμα, αν είναι μάλιστα ένα μαζικό, ένα μαζικό και βροντερό όχι, μέσα από μαζική συμμετοχή των πολιτών, το αποτέλεσμα μηδενίζει το κοντέρ της διαπραγμάτευσης και δίνει τη δυνατότητα για μια ακόμη πιο ισχυρή θέση διαπραγμάτευσης της ελληνικής κυβέρνησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Φίλη και νομίζω ότι είναι πάντοτε αναγκαίο να μην δημιουργείται σύγχυση σε σχέση με το ποιο είναι το αντικείμενο και της συζήτησης και του δημοψηφίσματος. Το όχι σημαίνει όχι στο τελεσίγραφο και η πρόταση που κάνει η κυβέρνηση στη Βουλή είναι και προς τον ελληνικό λαό, είναι όχι στο τελεσίγραφο. Ο κύριος Καραθανασόπουλος ζητεί το λόγο. Απλά και μόνο θα παραπέμψω τον κύριο Φίλη στις πρώτες δηλώσεις τις οποίες έκανε μετά την αναγγελία του δημοψηφίσματος από μεριάς της κυβέρνησης για την αποκατάσταση της αλήθειας. Κύριε Φίλη, ζητάτε το λόγο. Πολύ. Στο κύριο Καραθανασόπουλο, παραπέμψετε. Προφανώς έχετε κάνει κάποια παρανόηση. Σας το διευκρινίζω. Δεν υπάρχει θέμα να αφηγηθούμε τι είπε ο καθένας. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει.